αν έκανε σεξ εκτό γάμου κατά το Μεσοπόλεμο, διέτρεχε ένα σοβαρότατο κίνδυνο. Να κάνει ντου το τμήμα ηθών και να σε συλλάβει. Εν συνεχεία, πιθανότατα και να έβλεπε το όνομά σου να φιγουράρει στι εφημερίδε τη εποχή. Πρόβλημα. Είμαι η Αγιάτη Πενάρδου, και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ η κυρία Εύα Γανίδου και ο κύριο Τάσο Θεοφίλου για να μιλήσουμε για το σεξ στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το Life TV, στο YouTube και στο Life Είναι τα podcast της Life. Εύα και Τάσο, Τάσο και Εύα, καλώς ήρθατε στην Ιστορία Μιας Πόλης. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε. Mm. Οι ευχαριστίε είναι δικές μας. Εδώ σε αυτή την σειρά, μας αρέσει να θέτουμε πάντα ένα πλαίσιο. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εσένα Εύαν νομίζω, όταν αναφερόμαστε στο Μεσοπόλεμο, για ποιες δεκαετίες... Ποιε χρονολογίε μιλάμε. Τα συμβατικά, ας πούμε, ιστορικά όρια αυτή τη περίοδου είναι από το 1922, τελευταίοι μήνε, α πούμε, αρχίζει μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τελειώνει την 28η Οκτωβρίου του 1940 με την είσοδο τη Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε σχέση τώρα με τη δική μα έρευνα, θα έλεγα ότι εστιάσαμε περισσότερο στην περίοδο από το 1925 μέχρι το 1935, σε αυτή τη δεκαετία, πριν δηλαδή τη δικτατορία Μεταξά Και και από το 25 που στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι μπαίνουμε πια στον Μεσοπόλεμο ας πούμε, ως μια καινούρια εποχή. Mm -hmm. Δηλαδή από το 22 έχουμε μέχρι το 25 και μια ε, πρώτη φάση που είναι η αποκατάσταση και η εγκατάσταση των προσφύγων. Να κλείσει το τραύμα της μεγάλης ιδέας που έχει mm -hmm. καταρρεύσει επίσης ε, στο μικρασιατικό μέτωπο. Ε, οπότε, κάπου εκεί το 25 παρατηρούμε να ξεκινάει και μια, μια καινούργια εποχή που αυτό αποτυπώνεται και στον ημερήσιο τύπο. Η Αθήνα, πού βρίσκεται ιστορικά εκείνη την ε, περίοδο, Εύα, Θα λέγαμε ότι είναι κάπως σαν να έχει δύο πρόσωπα. Το ένα που είναι το πιο σκηθροπό, είναι αυτό που σχετίζεται με αυτό που λέμε, δηλαδή με την αποκατάσταση των προσφύγων, μια μεικτή επομένως κοινωνία με γηγενείς και πρόσφυγες, οικονομική κρίση μετά από ένα δεκαετή πόλεμο και ένα κράχ που οι επεπτώσει του γίνονται ορατές στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30, πολιτική αστάθεια, δύο δικτατορίε, δηλαδή υπάρχει έτσι αυτό το πλαίσιο. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και μια πόλη η οποία αποκτά την αστική της μορφή τότε, έχουμε την ανέγερση πολυκατοικιών που αλλάζει δηλαδή και ο τρόπο κατοικίας και συγκατοίκηση πια, συμβίωσης των κατοίκων της Αθήνας δρόμους και άσφαλτος στην οποία κινούνται αυτοκίνητα, ταξί δηλαδή έχει αυτό το πρόσημο, ηλεκτροδότηση φανάρια ας πούμε και φως τη νύχτα που και αυτό διαμορφώνει και μια άλλη νυχτερινή διασκέδαση Βέβαια. που θα το σχετίσουμε και με το θέμα μας καμπαρέ και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης με τζαζ και των δηλαδή με πιο δυτικού ήχου, αλλά και καφέ σαντάν, καφέ αμάν Άρα υπάρχει μια λιπίδα ναι, στον εννοείται, αέρα Ναι εννοείται και μια διάθεση για εξυγχρονισμό θα λέγαμε που τη βλέπουμε ας πούμε και στον τρόπο διασκέδασης με τα καμπαρέ με το σινεμά που επίσης μπαίνει στη ζωή των Αθηναίων και είναι ένας έτσι σταθερός τρόπος διασκέδασης και αναψυχής υπάρχει δηλαδή αυτή η ελπίδα που σωστά εντοπίζεις και εσύ Αγιάτη και η οποία μάλλον σχετίζεται και με το σημερινό μας θέμα Και μέσα σε όλη αυτή την ε, κατάσταση, Τάσο, που μας περιγράφει Εύα, όπου οι άνθρωποι είναι σκηθροποί αλλά είναι και έτοιμοι πια να μπουν σε μια νέα εποχή, μπαίνουν μάλλον σε μια νέα εποχή, πώς προκύπτει το τμήμα ηθών, το οποίο ε, ανέφερα στον, ε, και στην εισαγωγή μου και πώς εμπλέκεται, αν εμπλέκεται η Αρχιεπισκοπή και τι ακριβώς επιδιώκει όλο αυτό το σύστημα. Α ξεκινήσω με το ζήτημα τη Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν εμπλέκεται στο δημόσιο διάλογο όπω αυτό διεξάγεται στον ημερήσιο τύπο. Προφανώ εμπλέκεται με άλλου τρόπου. Ε, Προφανώ έχει το δικό τη βήμα και μιλάει. Πάντω, ο ημερήσιο τύπο δεν τη δίνει βήμα προκειμένου να εκφράσει την άποψή τη σε σχέση με ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά. Mm -hmm. Υπάρχει εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Μην ξεχνάμε από το 24 μέχρι το 1935 περίπου υπάρχει και το ζήτημα του παλιού ημερολογίου και το mm -hmm. σχίσμα που έχει συμβεί. Υπάρχουν, υπάρχει πολύ μεγάλη ύλη που καλύπτει θέματα εκκλησιαστικά, εορταστικά, θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η συνομιλία με τον τρόπο που την γνωρίζουμε σήμερα. Το τμήμα ηθών. Το τμήμα ηθών αστυνομεύει, βέβαια, το εκτό γάμου σεξ. Είναι ως... το μόνο που αστυνομεύει. Δεν είναι το μόνο, αλλά είναι το κυρίαρχο. Mm -hmm. ε, Παρ' όλα αυτά, έχει μια σημασία να σημειώσουμε ένα συμπέρασμα που έχουμε βγάλει με την Εύα, ότι η αστυνόμευση αυτή δεν γίνεται για ηθικολογικού ε, ε, λόγου. Mm -hmm. Έχει να κάνει με δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η σωματεμπορία, η πορνεία και ο ελεγχό τη, καθώ το εξωγαμιαίο σεξ συνδέεται άμεσα με αυτήν. Βεβαίω. Και το οποίο προκύπτει από, από τα ήθη τη εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα ένα κορίτσι, φτωχό κυρίω, χάσει την παρθενιά τη, διαφθαρεί, χάσει την τιμή τη, και όταν λέμε τιμή, το εννοούμε με την εμπορική έννοια του όρου, χάνει την αξία τη στο χρηματιστήριο του γάμου, οπότε είναι πολύ πιο ευάλωτο για να οδηγηθεί στην πορνεία. Αυτό βέβαια το ξέρουν οι προαγωγοί. Οπότε mm -hmm. είναι η διαφθορά των κοριτσιών είναι μια μέθοδο προκειμένου να το οδηγήσουν στην πορνεία. Αυτό το ξέρει και το τμήμα ηθών. Το οποίο αστυνομεύει το εκτό γάμου σεξ προκειμένου να διαχειριστεί όλο αυτό το ζήτημα. Το οποίο βρίσκεται και σε έξαρση κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ένα δεύτερο λόγο είναι τα φροντίσια ενωσήματα. Mm -hmm. Περίπου το 70% των ανθρώπων πάσχουν από κάποιο αφροδίσιο νόσημα. και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι άμα ανοίξει μια τυχαία, μια, μια τυχαία εφημερίδα σε ένα τυχαίο φίλο που έχει διαφημιστικές καταχωρήσεις το 70% σχεδόν των καταχωρήσεων είναι αφροδισιολόγοι. Έλα! Υπάρχουν βέβαια ελάχιστε, ελάχιστε, απειροελάχιστε διαφημίσει για προφυλακτικά, αλλά τα περισσότερα είναι αφροδισιολόγοι. Υ υπάρχουν διώξει. Δηλαδή, μας λες ότι η ερωτική πράξη εκείνο το διάστημα νοούνταν μόνο εντό γάμου. Ε, άρα η νυχία, οι εραστές εκτός γάμου διώκονταν ή υπήρχε απλά μια παρένεση. Τι συνέβαιναν, σε πιάνανε. Λοιπόν, άμα σε πιάνανε, γινόταν ένας έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί άμα αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προαγωγής ή στο πλαίσιο mm. του προγαμιαίου σεξ και αναλόγως λαμβάνονταν και τα ποινικά μέτρα. Για παράδειγμα, τα κορίτσια συλλαμβάνονταν το βράδυ, περνούσαν από εξευτελιστικού ενδεχομένου ελέγχου ιατρικού, βεβαιωνόταν ότι δεν έχουν κάποια σχέση με την πορνεία και επέστρεφαν στο σπίτι του ξημερώματα για να αναλάβει η οικογένεια τα περαιτέρω του κοινωνικού ελέγχου. Ωστόσο, δεν υπήρχε ποινική δίωξη στι περισσότερε περιπτώσει. Ποινική δίωξη υπήρχε όταν σχετιζόταν με την πορνεία. Είναι τρομακτικά λίγο αυτά περιγράφει αν τα σκεφτεί στην πράξη. Αναφέρεστε στην έρευνά σα, οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιε είναι οι βασικές μας πηγές για όλα αυτά που μας λέτε ε, και για το παράνομο σεξ στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Ε, οι πηγές στη δική μας έρευνα ήταν βασικά οι αθηναϊκές εφημερίδες του Μεσοπολέμου, ε, οι οποίες είναι και διαθέσιμες περισσότερες από αυτές στο αρχείο τύπου της Βουλής. Ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες και στα περιοδικά της εποχής που μπορεί κάποιος να βρει. Εμείς εστιάσαμε στον ημερήσιο τύπο, γιατί αυτό είναι το πεδίο της κοινή έρευνα που έχουμε με τον Τάσο, όπου εκεί όμως ε, το θέμα του σεξ διαχέεται σε σχεδόν όλα τα κειμενικά είδη που φιλεξενεί το φύλλο της Εφημερίδα. Δηλαδή το βρίσκουμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ που μεταφέρει, βέβαια όπως είπε ο Τάσος, τα, τις ειδήσει που σχετίζονται με το τμήμα ηθών, αλλά το βλέπουμε να Περνάει και στο χρονογράφημα mm. που είναι σταθερή στήλη στις εφημερίδες και είναι περίπου ό,τι είναι σήμερα το σχόλιο των δημοσιολογούντων πούμε, στα social media, δηλαδή ένα σχόλιο που περιγράφει ε, την κοινωνική πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Ε, το βλέπουμε να περνάει ακόμα και στο επιφυλλητικό μυθιστόρημα, δηλαδή στα μυθιστορήματα σε συνέχειε, ιδίω στα ρομάντσα που είναι αθηναϊκά mm. και σύγχρονα και άρα απεικονίζουν την σύγχρονη ζωή. Ε, και βέβαια και σε ποίηματα, σε σατυρικούς στίχους δηλαδή είναι παντού μέσα στο, στο φύλλο της εφημερίδας το συναντάμε εμείς εστιάσαμε στο κομμάτι των ρεπορτάζ ωστόσο στην εισαγωγή μας έχουμε συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες πηγές που ανέφερε έτσι στοιχεία ή θράψματα ας mm -hmm. πούμε και από ε, αυτές τις άλλες πηγές Μιλάμε μόνο για ετερόφιλα ζευγάρια. Κατά βάση θα έλεγα ναι. Γιατί ε, αυτό που μας ενδιέφερε να αποτυπώσουμε με τη συγκεκριμένη έρευνα... ήταν ε, στην ουσία ο ελεύθερος συνεδρικός έρωτας των, ε, των ετερόφιλων ζευγαριών. Ωστόσο, έχουμε και κάποιες αναφορές σε ομόφυλα ζευγάρια, σε γκέι ζευγάρια... τα οποία ας πούμε, συναντιούνται, για παράδειγμα, στο Βεσέ του Εθνικού Κήπου... το οποίο διασώζεται μέχρι και σήμερα. <χει> ε, ωστόσο, θέλουμε ε, ό,τι έχει να κάνει με, με τη συγκεκριμένη ας πούμε, κοινότητα και με τον ομόφυλο έρωτα... Να το αποτυπώσουμε σε, ένα ξεχωριστό, σε μια ξεχωριστή έκδοση. Πιθανά πάλι να κάνουμε ένα αφηγηματικό χάρτη, που να χαρτογραφήσουμε εκεί αυτό το κομμάτι, γιατί μιλάμε για μια εποχή που υπάρχει πολύ μεγαλύτερη σεξουαλική απελευθέρωση yeah, και, right. και, πολύ πιο φιλική, α πούμε, και σε μια άλλη σεξουαλικότητα από αυτή που ενδεχομένω έχουμε στο μυαλό μα, που υπάρχει μετά στη δεκαετία του 50 και του 60, που κάπω ξαναμπαίνουν αυτά τα ζητήματα στην τουλάπα. Οπότε οι ομόφυλε αναφορέ θα αποτυπωθούν κάπου σε, σε, κάποια άλλη έκδοση. Τώρα έχουμε εστιάσει κυρίω σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτά τα ζευγάρια. Είναι. Σε ποιε περιοχέ πηγαίνουν, ποιε προτιμούν τα παράνομα ζευγάρια. Ε, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι τα εντοπίζουμε παντού, παντού mm -hmm. σε όλη την Αθήνα. Ε, Όμω, με μια μεγαλύτερη πυκνότητα τα βρίσκουμε γύρω από την περιοχή τη Αλεξάνδρα και γύρω από την περιοχή του Εθνικού Κήπου. Mm -hmm. Αυτό έχει δύο εξηγήσει. Η μία, μάλλον, διαστητική. Ε, Μπορούμε να φανταστούμε πώ είναι η πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα. Το πεδίο του Άριο και ο εθνικό κήπο είναι τα δύο άκρα τη. Επομένω, τα, τα όρια, τα περιθώρια mm. το... ε, 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 φιλοξενούν και τι πιο οριακέ περιθωριακέ καταστάσει, όπω είναι το γάμου σεξ εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, συντρέχουν και άλλοι λόγοι πιο πρακτικοί. Το στρατόπεδο στο Γουδί βρίσκεται πάνω από του εμπελόκηπου. Οι φαντάροι παίρνουν τι άδειέ του, κατηφορίζουν και δημιουργούν μια πιάτσα εκεί πέρα που είναι η Αλεξάνδρα, γεμάτη με καμπαρέ. Το ίδιο με τον εθνικό κήπο, ο οποίο λόγω, λόγω του δάσου, των το δέντρων και το. Τοποθ... Βέβαια, έχεις το έχει μια ιδιωτικότητα άλλη. Σου δίνει μια ιδιωτικότητα ακριβώ. Και γύρω από τον εθνικό κήπο αρχίζουν δειλά-δειλά να ανοίγουν και τα συγκεκριμένα μαγαζιά που μπορούν να φιλοξενούν με περισσότερη άνεση τα παράνομα ζευγάρια. Δηλαδή χρησιμοποιούνταν κυρίω πέθροι χώροι, αυτά τα δύο μεγάλα πάρκα της πόλης Αλλά υπήρχαν και κλειστοί χώροι. Α πούμε, περνάνε από το μυαλό ξενοδοχεία ή ανέφερες κέντρα διασκέδαση νυχτερινά. Τι συμβαίνει. Αυτό ίσω είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια τη αναζήτησή μα. Ε, πέρα από υπαίθριου χώρου που, α πούμε, είναι και στα διαχρονικά καταφύγια του παράνομου έρωτα, τα, τα πάρκα, οι κινηματογράφοι, τα σινεμά κτλ. Εμεί θέλαμε να εντοπίσουμε ή μα εξέπληξε κιόλα από τα ευρήματα ποιοι χώροι είναι ταυτισμένοι ακριβώ με, το, με το σεξ του Μεσοπολέμου. Και είναι ιδιωτικοί χώροι στην πραγματικότητα, ή μάλλον κλειστοί χώροι, μη υπαίθριοι. Και είναι, αν τα συνοψίσουμε πούμε, σε δύο κατηγορίε, από τη μία είναι τα σεπαρέ ή δωμάτια διεκογενεία, και από την άλλη είναι οι γκαρσονιέρε. Θα εξηγήσουμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γιατί οι, οι γκαρσονιέρε ίσω μα είναι πιο οικεία σήμερα, ναι, Λένε, είναι, ακριβώς, είναι πιο διαχρονική. Ακριβώ. Αν και η μεσοπολεμική γκαρσονιέρα, που πάλι είναι αυτό που εννοούμε και σήμερα, δηλαδή το αστικό διαμέρισμα λίγων τετραγωνικών που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε ένα δωμάτ ωστόσο, στο Μεσοπόλεμο είναι ταυτισμένη με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Δεν είναι, α πούμε, η φοιτητική στέγη όπω mm -hmm. ίσως ίσω περισσότερο σήμερα. Μπορεί κάποιο να, να έχει δικό του σπίτι, αλλά να διατηρεί γκαρσονιέρα για να στεγάσει τη σεξουαλική του ζωή. Και μάλιστα είναι τέτοια η ζήτηση και η προσφορά γκαρσονιέρα στη Μεσοπολεμική Αθήνα που μιλάνε για παγκαρσονιερισμό ή ότι η γκαρσονιέρα είναι άμο, mm -hmm. ότι... Ε, που δημιουργεί πούμε, ζήτημα αντίστοιχο, ε, ζήτημα στεγαστική κρίση αντίστοιχο με αυτό που έχουμε σήμερα λόγω του Airbnb και της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στη δεκαετία του 30 δηλαδή παρατηρούμε ότι ε, υπάρχει αυτή έτσι, η αναζήτηση στέγης, που δεν μπορεί να, να καλυφθεί ας πούμε, η ανάγκη του, του κόσμου να βρει σπίτι στο κέντρο της Αθήνας γιατί όλα είναι γκαρσονιέρε. Ξέρουμε α, αυτές οι γκαρσονιέρε σε ποιες περιοχές περισσότερο προτιμάει ο κόσμος να τι ε, αγοράσει, να τι νοικιάσει. Mm -hmm. Όπου στο, οπουδήποτε στο κέντρο της Αθήνας ενδεχομένως περισσότερο προς το βόρειο κομμάτι και τα Πατήσια, δηλαδή mm -hmm. και η Γυψέλη είναι μια περιοχή που έχουμε τότε, έτσι, που, που διαμορφώνεται τότε. Δηλαδή, εργολάβοι που χτίζουν πολυκατοικίε προτιμούν να χτίζουν γκαρσονιέρε. Mm -hmm. Ενώ ακόμη και οι ιδιοκτήτε διαμερισμάτων διαθέτουν κάποια δωμάτια που μπορεί να έχουν πούμε, στα σπίτια του ω γκαρσονιέρα, γιατί αυτό είναι πιο επικερδέ και προσοδοφόρο για του ίδιου. Είναι αυτό που βγάζει, που προσφέρει πούμε, τα πολλά χρήματα. Χαμό. Ναι, και σχετικά και με τα σε πάρε. Αυτό είναι τελείω λησμονημένη σήμερα ε, η λέξη, αλλά και το, το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται. Ε, τα σε πάρε ή δωμάτια διεκογεννία ήταν μικρά και στενά δωμάτια που βρισκόντουσαν στο ή στο πατάρι, α πούμε, κέντρων εστίαση, νυχτοϊπνών κέντρων διασκέδαση, στα καμπαρέ, Διέθεται όμω σε παρέα πούμε, μέχρι και το εστιατόριο Αβέροφ στη Σταδίου, μέχρι και οποιοδήποτε εκτό Αθηνών ταβερνάκι, α πουμε mm -hmm. ή κουτούκι. Ε, στα οποία ε, σε αυτού του χώρου μπορούσαν τα ζευγάρια να πάρουν εκεί το δείπνο του, α πούμε, ή το ποτό του, αλλά και να συνευρεθούν ερωτικά. Δηλαδή, πέρα από την, την ιδιωτικότητα, α πούμε, να, να, έχουν και σεξουαλική επαφή μέσα στο, στο, σεπαρέ. Και αυτό ήταν κάτι απίστευτα διαδεδομένο στην εποχή. Ε, πάρα πολύ, α πούμε πούμε, φυσικοποιημένο στου κατοίκου τη Αθήνα και ταυτισμένο με τη σεξουαλική κουλτούρα του Μεσοπολέμου. Δηλαδή το ότι ένα ζευγάρι είχε τη δυνατότητα ή μια παρέα ας πούμε, ζευγαριών να δυνήσει στο. Να κλείσουν σε, παρέ. Στο σε παρέ, ναι, και να συνευρεθεί εκεί. Ε, το οποίο έχει ενδιαφέρον να πούμε κιόλα γιατί λεγόταν και δωμάτια διεκογένεια. Οι, οι πολεμικοί δημοσιογράφοι, μάλιστα, αστείευονται με αυτό γιατί λένε ότι μπαίνει μέσα χωρί οικογένεια και βγαίνει με οικογένεια, <Κι> υπονοώντα <Κι> τη διαδικασία που μεσολαβεί. Αλλά στην πραγματικότητα είναι όρο κατάλοιπο από τον 19ο αιώνα. Οπότε και τα Σεπαρέ ήταν, τα δωμάτια διεκογένεια ήταν χώροι στου οποίου οι οικογένειε που είχαν κόρε ε, μπορούσαν να διπνήσουν ξεχωριστά ώστε τα κορίτσια να μην είναι ορατά στου αναμόνες του κέντρου ας πούμε ή του, του χώρου όπου τρώγανε. Ε, οπότε αυτό σημαίνει τον διακριτό χώρο αλλά στη συνέχεια ταυτίστηκε με, το, με την ιδιωτικότητα και το σεξ. Οπότε φαντάζομαι ότι έχουν υπάρξει σκηνές απειρουκάλους με το τμήμα ηθών να εισβάλλει σε τέτοιες επιχειρήσεις και να συλλαμβάνει ε, κόσμο ο οποίος ήταν μέσα στα σε παρέ, είναι έτσι θα γινότανε. Και θέλω να ρωτήσω εσένα λοιπόν Τάσο, αν έχουμε παραδείγματα συλλήψεων. Ναι, έχουμε. Και ευτυχώ ε, διασώζονται και με πολύ γλαφυρού τρόπου. Ε, να κάνω μια υποσημείωση σχετική: Ότι στον Μεσοπόλεμο, ανθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προφανώ, η αυτό που λέμε λογοτεχνική δημοσιογραφία. Κύρια παραδείγματα είναι ο Πέτρο Πικρό, που είναι αρκετά γνωστό, ο Νίκο Μαράκη και ο Ευστάθιο Τομόπουλο είναι άλλα δύο πολύ, άλλοι δύο πολύ σημαντικοί ε, δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη λογοτεχνική δημοσιογραφία του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ο Θωμόπουλο δεν το τσιτά το πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε, το είχε κάνει pattern <laughs> <laughs> από το... από το 1927. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ότι τη δουλειά όσο του, όσο συνεργαζόταν με την εφημερίδα Ακρόπολη, νομίζω το 1931 συμβαίνει αυτό το περιστατικό, ακολουθεί έναν αστυνομικό του τμήματος ηθών με πολιτικά και μα περιγράφει πώ πέρασε το βράδυ μαζί του. Του δίνει και, τις, και αρκετέ πληροφορίε ο ίδιο στι συζητήσει του, μέχρι που φτάνουν σε ένα σεπαρέ στου σε ένα καμπαρέ στου και βλέπουν τα ζευγάρια να μπαινοβγαίνουν στο σεπαρέ, μέχρι να εξακριβώσει ο αστυνομικό ότι τη στιγμή που θα κάνει την έφοδο στο σεπαρέ θα είναι το σημείο που δεν έχει γυρισμό. Mm -hmm. πιάνει τελείω τα πράσα γυμνού στο ζευγάρι. Ο άντρα λέει ότι η κυρία αστυνομία στο δρόμο τη βρήκα, δεν ξέρω εγώ τίποτα, αυτή με παρέσυρε. Το κορίτσι και λέει τι θα απογίνω τώρα. Και καταλήγει βέβαια με το συμπέρασμα ο Θωμόπουλο ότι και τώρα τι θα γίνει, εξετάσει το κορίτσι, διασυρμό και καταστροφή τη ζωή του. Σε ένα ηθικολογικό βέβαια πλαίσιο. πλαίσιο. Αλλά παρόλα αυτά με τρόπο που μα περιγράφει πολύ γλαφυρά το πώ και τι συνέβαινε στα Σεπαρέ και σε σχέση με τι εφόδου του τμήματο Ιθών. Σε αυτά τα περιστατικά κατονομάζονταν τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως συλλαμβάνονταν από τους μαϊθών. Δηλαδή, οι εφημερίδες αναφέραν και ονόματα. Ε, όταν πρόκειται για καθημερινούς ανθρώπους, δεν αναφέρουν ονόματα οι εφημερίδες. Ε, αν απασχολεί για κάποιον άλλον λόγο ο συλληφθέντας ή η συλληφθήσα, προφανώς μπαίνει και σε, σε άλλο δρόμο το ρεπορτάζ πιο σκανδαλοθυρικό. Επομένως, τότε αναφέρονται και τα ονόματα. Πάμε σε κάποια έτσι πιο πιπεράτα, ζουμεραί, ενδιαφέροντα περιστατικά. Έχετε κάποια να μα πείτε. Έχουμε δύο, μάλλον τα αγαπημένα μα. Ε, το ένα, μάλιστα, σχετίζεται και με αυτό που υπονόησε ο Τάσο ε, στην προηγούμενη απάντησή του, με μια περίπτωση ενό πολύ διάσημου επιχειρηματία τη Μεσοπολεμική Αθήνα, του Ιωάννη Μέρμιγκα, ο οποίο αναλαμβάνει στην ουσία σε συνεργασία με το βενιζελικό κράτο να φτιάξει του ε, εθνικού δρόμου. Mm -hmm. Ο ίδιος επειδή είχε στην ουσία καταχραστεί ένα τεράστιο ποσό δημοσίου χρήματο, αλλά και του συνεργάτη του που ήταν από μια Βρετανική εταιρεία, βγαίνει ένα ένταλμα σύλληψη, το οποίο μόλι oh. το, ναι, το αντιλαμβάνεται, στην ουσία δραπετεύει για το εξωτερικό με ένα ιδιωτικό Ολλανδικό αεροπλάνο από το Τατόι προ άγνωστη κατεύθυνση. Σύγχρονο σε όλα του, σχολεία, σαν οι εφημερίδε. Και με αφορμή, επομένω, σε αυτό το, το οικονομικό μάλλον, σκάνδαλο που ξεσπά, οι εφημερίδε ξεψαχνίζουν κάπω την, την ερωτική του ζωή και την παρουσιάζουν στι αναγνώσει και στου αναγνώστε του, ε, η οποία ήταν ε, σκανδαλώδη και οργιαστική ακόμα <laughs> και για τα σημερινά δεδομένα. <laughs> ε, ο Μέρμιγκα έμενε σε ένα κτίριο που διασώζεται ακόμα και σήμερα για καλή μα τύχη, στη συμβολή των οδών Μαυροματέων και Δεριγνή, mm -hmm. απέναντι από τον Πανελίνιο Ας πούμε, στο, στην περιοχή, ας πούμε, στο πεδίο του Άρεσ, όπου είπαμε ότι πυκνώνει κάπω και η σεξουαλική δραστηριότητα, συνέβαλε τα μέγιστα νομίζω με έρμηγκας... <laughs> προ αυτή την κατεύθυνση, ο οποίο στο, ε, στο διαμέρισμά του, το οποίο λεγόταν ε, Vancouver Apartment, ε, είχε ναι, αυτό το. Είναι η κατάληψη Vancouver. Ναι, είναι mm -hmm. το, ακριβώς το κτίριο mm -hmm. και το σπίτι που αργότερα έγινε η κατάληψη. Ε, οργάνωνε διάφορα σπίτι, σεξουαλικά όργια, πανηγίδε, ε, βραδιές ας πούμε, που είχαν αναστατώσει την περιοχή. Ε, ναι, που είχαν φτάσει πούμε, μέχρι και στο σημείο. Φυσικά συνδυαζόταν και με χρήση ναρκωτικών, με ε, παιχνίδια πούμε, με χαρτιά κτλ. Ε, Άλλε πολύ συνηθισμένε δραστηριότητε τη Μεσοπολιμικής Αθήνα. Ε, και σε αυτέ την ουσία τι συναντήσει έχουμε όργια στα οποία συμμετέχουν ε, γυναίκε και άντρε, αλλά και τρανς άτομα. Τα οποία περιγράφονται ω τύποι Νικολέτα λόγω τη σύλληψη τη Νικολέτα Μιλονά, που είναι μια τραν γυναίκα που είχε απασχολήσει λίγο πριν την επικαιρότητα με τη σύλληψή τη. Ε, προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα οπότε παρατηρείται και μια ταξική επιμειξία σε αυτά τα όρια mm -hmm. την οποία όμως ε, παρατηρούμε και στα καμπαρέ και στην νυχτερινή διασκέδαση δηλαδή σημειώνεται αυτό από τους δημοσιογράφους και τα ρεπορτάζ της εποχής ε, είχε φτάσει μέχρι και στο σημείο να προβάλλει στο μπαλκόνι του ε, ταινία πορνό του βοβού γαλλικού κινηματογράφου τις οποίες έφερνε από το Παρίσι πληρώνοντας αδρά Αυτά και, είναι. Ναι, ναι, ναι. Και είχε αναστατώσει τόσο πολύ τη γειτονιά που οι γείτονε είχαν βγει. Ένα γείτονο, α πούμε, βγήκε μέχρι και με καραμπίνα, απειλώντα του οργιαστέ. Οι οποίοι όμω δεν επιτοήθηκαν. Δηλαδή, απλά είχαν κλείσει τα παντζούρια για λίγε μέρε και μετά συνέχισαν ξανά. Γνωρίζουμε ποια είναι η τύχη αυτού του ανθρώπου. Τον συνέ, συνέλαβαν ποτέ. Ε, Εμεί χάνουμε κάπου τα ίχνη του, αλλά υπάρχει μια πληροφορία που ήρθε πρόσφατα ότι ε, επιστρέφει μάλλον στην Αθήνα προ τα τέλη τη δεκαετία του 30. Ε, οπότε, ναι, δεν αποκλείεται να επανήλθε δρυμύτερο στα χόμπι του. Τάσο είσαι ένα κάποιο περιστατικό που να ξεχωρίζει. Εμένα δεν είναι ακριβώ περιστατικό αυτό που ξεχωρίζω. Ε, είναι μια πιάτσα ταξί mm -hmm. στο, στα Προπήλαια mm -hmm. η οποία είχε την εξή ιδιαιτερότητα η οδηγοί ταξί εκείνης της πιάτσας δεν είχαν εξεφορτωθεί τα προπολεμικά του οχήματα, δηλαδή αυτά του πρώτου αλφα Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν την ιδιαιτερότητα της σχεδιαστική ότι η καμπίνα του οδηγού ήταν ξεχωριστή από την καμπίνα των επιβατών, ω αντίκε, α πούμε, μπορούμε να φανταστούμε. Οπότε στο, κάνανε πιάτσα στα προπήλαια, τα ζευγαράκια μπαίνανε μέσα, κλείναν τα κουρτινάκια, του κάνανε το γύρο τη Αθήνα, του επιστρέφανε, πληρώνανε, φεύγανε. Έχει ενδιαφέρον ότι ένα δημοσιογράφο είχε στήσει καραούλι και τα έβλεπε όλα αυτά και μάλιστα του είχε κάνει πολύ εντύπωση ότι με αυτή την κινούμενη μέθοδο γκαρσονιέρα, ταξί σε παρέ τα λέγανε, με αυτά τα κινούμενα σε παρέ μπορεί να απατά την αραβωνιαστικά σου και κάτω από το σπίτι τη. Μάλιστα. Είναι εξωφρενικά μερικά από τα πράγματα που μα περιγράφει. Δηλαδή, η Αθήνα πάρα πολύ ξέφρενη πόλη ερωτική. Ο Μεσοπόλεμος τελειώνει στη, στην αρχή της δεκαετίας του 40, στα τέλη της δεκαετίας του 30. Όλη αυτή η κατάσταση με το ξέσπασμα του πολέμου προφανώς καταραίει. Η μοιχεία πότε πάβει να διώκεται στην Ελλάδα και πότε καταργείται το τμήμα ηθών και όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφουμε. Ωραία, η Μιχαία ε, πάβει να διώκεται το, 82 με το 1982 με τον Αντρέπα Αντρέα με τον Πασόκ. Ε, το τμήμα ηθών καταργείται Πολύ μετά, δηλαδή, νομίζω το 2011 καταργήθηκε και έγινε δίωξη εμπορίας ανθρώπων, οπότε δεν συνδέονται uh -huh. άμεσα. Απλώ υπάρχει μια αλλαγή εν μέσω πολέμου και μετά σε όλη αυτή τη συνθήκη που περιγράφεται. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ε, στην ουσία, ναι. Και ήδη βασικά από τη δικτατορία του μεταξά εμείς βλέπουμε κάπω να, να λιγοστεύουν οι σχετικέ αναφορέ. Ε, και βέβαια, εντάξει, το ξέσπασμα του πολέμου. Ευφυσικά. Ε, ναι, ε, κατέστειλε, α πούμε, ανέστειλε πάρα πολλέ κινήσει που έχουμε σε αυτέ τι δύο μεσοπολεμικέ δεκαετίε. Και είναι ένα νήμα που κάπου χάνεται και το βρίσκουμε. Πολύ αργότερα, τουλάχιστον αυτό που αφορά την, μια σεξουαλική ελευθερία που παρατηρούμε αυτά τα χρόνια. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ε, δεν είχα ιδέα, πρέπει να πω, για όλη αυτή την κατάσταση. Ε, ίσως στις, σε ταινίε μεταγενέστερες, δηλαδή της δεκαετίας, του 60. Υπάρχει μια υπόνοια όλων αυτών που περιγράφεται, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που περιγράφεται. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό που προφανώς έχει μεταλλαχθεί λόγω του πολέμου, που είναι μια πολύ καινούρια συνθήκη, η μεταπολεμική κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε. Έχουμε ε, κάθε καλό στην έρευνά σα και στη συνέχεια για τα ομόφυλα ζευγάρια που ανέφερε Σέβα. Σα ευχαριστώ και του δύο πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε Εμείς. για την χαρά μα. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειράς Ιστορία μια πόλη με την κυρία Εύα Γανίδου και τον κύριο Τάσο Θεοφίλου, με του οποίου μιλήσαμε για το σεξ στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειράς Ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μα μέσα από το Live TV, στο YouTube και στο live.gr. Είναι τα podcast τη Life